επαναλαμβανόμενο φαινόμενο εξακολουθούν να είναι οι άσκοποι πυροβολισμοί στην Κρήτη. Ενώ ακόμα είναι ενωπός ο χαμός του 36χρονου Γιώργου Νταγιάκου, που χάθηκε όταν τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα. Την Παρασκευή σε Γλέντι, στο κεφαλοβρύσιο του Δήμου Βιάννου, σημειώθηκε νέο περιστατικό με μπαλωθιές. Σε μια εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου στο Κεφαλοβρύσι, είχαμε ένα λυπηρό και αποτρόπαιο ταυτόχρονα γεγονός. Μια παρέα που ήταν εκεί, που είχαν έρθει από κάποιο γειτονικό χωριό, δεν είχε αυτό σημασία. Σημασία έχει η συμπεριφορά τους, ότι κάποια στιγμή παρεκτράπησαν, έγινε χρήση ενός όπλου, μάλιστα έπεσαν και κάποιοι πυροβολισμοί. Δηλαδή, εν ολίγης, κινδύνεψαν εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάει. Οι αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν και πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες, ενώ ένας ακόμα αναζητείται. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των τεσσάρων ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση, βρέθηκε και κάναβη. Η αστυνομία πρέπει να πούμε ότι έδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και τη Δευτέρα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα αρμοδίως και το περαιτέρω. Θα πρέπει πλέον η πολιτεία και όλες οι εμπλεκόμενες αρχές να δράσουν αποτελεσματικά, αμήλικτα θα έλεγα. Διότι αν το φαινόμενο αυτό δεν σταματήσει, δυστυχώς φοβάμαι θα χάσουμε και άλλους νέους ανθρώπους ή όχι νέους, οποιοδήποτε πολίτη. Στον απόϊχο του περιστατικού, ο Δήμαρχος Βιάννου δηλώνει σε όλους τους τόνους πως τέτοιες κινήσεις είναι καταδικαστές και μπορούν να μετατρέψουν μια χαρούμενη στιγμή σε τραγωδία. Ένα γεγονός που είναι τυπηρό και ταυτόχρονα καταδικαστέο. Αποτρόπαιο. Οφείλουμε όλοι μας εδώ να δείξουμε την πυγμή που πρέπει να δείξουμε και η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση και οι φορείς. Να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα, να καταδικαστούν, να εφαρμοστεί η νομοθεσία όσο πιο αυστηρά γίνεται. Πρέπει να περιφρονήσουμε την τάξη και την ασφάλεια και την ησυχία των πολιτών. Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Βιάννου.